Τα αίματα φαίνεται να ανάβουν όσο πλησιάζουν οι εκλογές για το επιμελητήριο Καβάλας. Είναι ένα πρώτο βροντερό παρόν ότι η επιχειρηματική πρωτοβουλία από επιχειρηματίες όλου του νομού της Καβάλας, από επιχειρηματίες οι οποίοι γνωρίζουν και δραστηριοποιούνται ενεργά, δραστήρια και συνεχόμενα τα τελευταία χρόνια στο νομό, δηλώνουμε παρόν για τις εκλογές του επιμελητηρίου. Ο συνδυασμός συνεχώς μεγαλώνει. Φαίνεται πως ο κύριος Παπαδόπουλος δεν θα είναι ο μοναδικός αντίπολος του κύριου Δέμπα στις επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του επιμελητηρίου, καθώς και ο Παύλος Ζησίμου έκανε γνωστό μέσα στην εβδομάδα ότι θα κατέβει στις εκλογές, συσπηρώνοντας μάλιστα γύρω του ακόμη και μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του επιμελητηρίου, όπως τον Αντώνη Καραγιαννίδη. Είναι δύσκολη η καιρή. Χρειάζεται συγκροτημένη και ολοκληρωμένη σκέψη, συνεργασία όλων των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων, άνθρωποι που μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν, να αποφασίσουν και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πόρους, χρήματα, εισοδήματα, πηγές που θα μπορέσουν αυτόν τον τόπο να το βοηθήσουν να ξανακάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, ένα δυναμικό ξεκίνημα που μέσα από την ευκαιρία που μας δίνεται στην παρούσα στιγμή μετά τις επιμελητηριακές εκλογές το Δεκέμβρη, με κάλεσμα όλων των παραγωγικών τάξεων, όλων των ανθρώπων που έχουν σχέση με το επιμελητήριο, του χώρου του εμπορίου, του χώρου των υπηρεσιών, να προτάξουμε τις δυνάμεις μας, να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε μια σελίδα στην οικονομική πορεία του τόπου μας.